Το αχούρι εδώ, αυτό το χάλι, δεν θα το βάλω. Δεν μυρίζει ούτε άρωμα, αλλά ούτε αυτή η υδροτήλα. Γεια σας παιδιά, καλώς ήλθατε στο πιο τεράστιο haul που έχω κάνει ποτέ, νομίζω. Κάθε φορά λέω το ίδιο πράγμα όταν κάνω haul, ότι είναι το πιο μεγάλο. Παιδιά, όμως αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα είναι το πιο μεγάλο. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα haul που έχει από όλα τα καλούδια. Έχουμε συλλογή από Starbucks, διπλή συλλογή. Έχουμε Saint Hall, αλλά όχι μόνο Saint Hall, έχουμε και Asos Hall και γενικότερα ρούχα από Bershka Pull&Bear, Calvin Klein και διάφορα άλλα. Και στη συνέχεια θα έχουμε και skin care. Θα ξεκινήσω όμως με συλλογή από Starbucks που είναι πολλά ποτήρια, είναι γύρω στα 31 ποτήρια και θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα. Πάμε να ξεκινήσουμε στο haul για να μην καθυστερούμε. Και όποιος θέλει να τα δει μεμονωμένα, θα έχω στην περιγραφή τα parts από το κάθε haul. Θα ξεκινήσω με τη συλλογή από Starbucks που είναι η πιο παλιά πρώτα που έβγαλε κολεξιόν για τα 50 χρόνια που γιορτάζει το Starbucks. Βέβαια εδώ πέρα σε αυτή τη συλλογή έχω και κάποια λίγο πιο παλιά ακόμα που μου έλειπαν και τα αγόρασα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με τα μπουκάλια. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα. Νομίζω είναι εκπληκτικός αυτός ο θερμός και αν δείτε πάνω το γράφει ότι είναι για τα 50 χρόνια. Έχει τέλεια υφή. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική υφή. Το εδώ είναι ματ και εδώ είναι σαγρέ. Πάρα πολύ ωραίο. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα που φαίνεται στα φώτα από κοντά, παιδιά, έχει ένα σκούρο πράσινο, πολύ ιδιαίτερο, ένα κυπαρισί, πολύ ωραίο. Εντάξει, κατά τα άλλα είναι ένα απλό μπουκάλι με χρυσό καπάκι, τίποτα το ιδιαίτερο και γράφει εδώ πέρα Starbucks. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, μη μου πείτε τώρα δεν φαίνεται, θα το φέρω πολύ κοντά για να το δείτε. Είναι σαν να είναι σπασμένο, το βλέπετε, σαν αυτό που κάνουν στα νύχια και καλά που σπάει. Είναι ματ όλο και είναι μαύρο το καπάκι του, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίες υφές που έχουν φοβερά υλικά, πραγματικά. Είναι χρησιμοποιητό, παιδιά, έχω να σας πω ότι είναι με το χαρτάκι του μέσα, να το. Πάμε σε ένα τελείως απλό, πιο απλό πεθαίνεις, αλλά must have θα έλεγα, γιατί είναι ένα ολόμαυρο μπουκάλι Starbucks. Και πρέπει να σας το φέρω κοντά, είναι εδώ πέρα το λόγο του, το βλέπετε φαντάζομαι. Κοιτάξτε, για κάποιον που θέλει να πάρει ένα μπουκάλι, έναν θερμό και να το έχει για πάντα, να είναι safe, προτείνω αυτό εδώ πέρα. Το μαύρο για να είναι κομπλέ, να μην ανησυχεί με τα χρώματα και τα λοιπά, αν θέλει να το συνδυάζει, λέω τώρα εγώ. Όχι αυτόν είναι, έχω και τον παραγωγό. Αυτό τώρα είναι από την κολεξιόν για τα 50 χρόνια και είναι ένα πολύ περίεργο χρώμα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το χρώμα, είναι η αλήθεια. Όποιος ξέρει μου πει στα σχόλια. Και έχει εδώ πέρα τη γοργόνα. Τη γοργόνα, τσα μου έχει εδώ πέρα. Και κάτω έχει και καλά σαν αστέρια στον ουρανό. Σαν να είναι, α, είναι νύχτα και καλά. Είναι η γοργόνα τη νύχτα στη θάλασσα, φαντάζομαι. Άλλο μπουκάλι εδώ πέρα, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα πολύ ξεχωριστό από τα υπόλοιπα. Το χρώμα αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί στα Starbucks. Φυστική να το πω, με της μέντας. Είναι το χρώμα της μέντας και έχει πάλι την γοργόνιτσα μου με χρυσά εδώ, πώς λέγονται αυτά, το πτερίγιο, η ουρά της τέλος πάντων. Και έχει και αντίστοιχο ποτήρι, θα το δούμε σε λίγο. Επόμενο μπουκάλι για τα 50 χρόνια Starbucks, το γράφει και εδώ. Και αυτό πολύ ιδιαίτερο χρώμα θα έλεγα. Τι να πω τώρα, πώς να το πω τώρα αυτό το χρώμα, πείτε μου, πώς να το πω αυτό το χρώμα. Χρυσό γαλάζο πράσινο φυστικό μεντί, θα το πούμε έτσι, πάρα πολύ καλά πάει. Εντάξει, είναι ίδιο με το πουκάμισό μου. Ας πούμε τώρα, φοράς αυτό το πουκάμισο και λες ποιο μπουκάλι να πάρω μαζί σου, ας πούμε, στο κλαμπ που θα πας, σε κάποια βάφτιση, σε κάποιο γάμο. Αυτό το μπουκάλι θα πάρεις, αυτό είναι το σωστό μπουκάλι, αλλιώς δεν παίρνεις τίποτα. Πλάκα. Άλλο ένα μπουκάλι που είναι το ίδιο σαν το μαύρο, αλλά σε αυτό το υπέροχο όμως πράσινο. Πεθαίνω, πραγματικά πεθαίνω. Εντάξει, είναι τελείως απλό, αλλά εδώ το χρώμα του είναι Starbucks. Κάνει μπαμ ότι είναι Starbucks μόνο και μόνο από το χρώμα. Και τελευταίο μπουκάλι που έχω θερμό εδώ πέρα είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι πιο Army, εντάξει. Είναι πιο παλιό το συγκεκριμένο, νομίζω, από πιο παλιά συλλογή, αλλά δεν το είχα. Και έχει επάνω τα λέπια της γοργοντσάς μου. Εντάξει, και γενικά αυτό είναι πιο πολύ για στρατό μου κάνει. Και έτσι όπως έχει και αυτό το ματζαφλάρι εδώ πέρα να το κρεμάς, είναι για στρατό. Το έχω χρησιμοποιήσει. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές το συγκεκριμένο, έχω να σας πω όμως. Πάμε τώρα σε θερμούς για καφέ. Το πρώτο που έχω είναι αυτό εδώ πέρα με τη γοργονίτσα για άλλη μια φορά επάνω και είναι και αυτό για τα 50 χρόνια. Αλλά δείτε τις λεπτομέρειες που έχει επάνω. Είναι holographic, δεν είναι φοβερές λεπτομέρειες. Και πάνω έχει το χρώμα του πουκαμίσου μου.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο πράσινο και αυτό. Είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, θα έλεγα, γιατί αν δείτε αυτόν τον θερμό, είναι ίδιο πράσινο. Όχι, από κοντά παιδιά δεν είναι το ίδιο πράσινο, στην κάμερα φαίνεται ίδιο, είναι λίγο πιο σκούρο αυτό. Και έχει επάνω το συγκεκριμένο την Άρτα και τα Γιάννενα. Εννοείται ότι έχει την γκουργκουντσά μου και είναι γεμάτο σχέδιο. Είναι σαν τατουάζ να έχει επάνω το ποτήρι. Έχει τίγρης, έχει καφετιέρες, έχει πουλάκια, έχει δεντράκια, Blue Mountain. Εγώ λείπω πάνω από αυτό το ποτήρι. Θα κλείσει όμως, ήθελα να μου σπάσει τα νεύρα. Το ποτήρι που σας έλεγα, που είναι μάτσι μάτσι με αυτό εδώ πέρα, είναι τούτο εδώ. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι το συγκεκριμένο ποτήρι, πρώτον, είναι ίσως από τα πιο μεγάλα που έχω από Starbucks. Δεν του φαίνεται, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα μέσα. Βέβαια τώρα έπινα από αυτό πριν λίγο. Και το μαγικό που έχει είναι ότι στο καπάκι έχει το stop. Οπότε με το που μπαίνει το καλαμάκι δεν κουνιέται. Και αυτό έχει, αδερφάκι, έχω να σας πω, και είναι αυτό εδώ πέρα το ποτήρι, που το λέει κιόλας εδώ ότι είναι για τα 50 χρόνια. Είναι μαύρο και έχει πιτσιλιές χρυσές επάνω και το καπάκι του είναι χρυσό. Πάρα πολύ όμορφο, θα έλεγα βασικά υπέροχο. Το μόνο κακό σε αυτά είναι ότι δεν γράφουν με μεγάλα γράμματα ή δεν έχουν μεγάλο λόγο το Starbucks. Για κάποιον που δεν θέλει να φαίνεται πολύ ότι είναι Starbucks, ήταν τα πιο κατάλληλα ποτήρια. Πρέπει να υπάρχουν ακόμα, όποιος ενδιαφέρεται. Starbucks 5th Anniversary. Αυτό το ποτήρι που θα σας δείξω, για κάποιο λόγο το έχω λιώσει. Όταν σου λέω το χολιό, το σπάσα κιόλας, μου πέσε, μου ράγισε εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να τραβήξω ένα βίντεο, εντάξει, για να σας δείξω, γιατί είναι όλο glitter. Αν το δείτε με το μάτι σας, είναι όλο glitter, δεν φαίνεται εδώ. Είναι πάρα πολύ περίεργο το χρώμα του, είναι ένα παστέλ μεντί λευκό κουφετί και έχει επάνω τη γοργόνα. Α, εδώ φαίνεται λίγο καλύτερα. Ροζίζει κιόλας λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει που είναι και διάφανο επάνω που βλέπεις μέσα. Και το έχω καταβολευτεί το συγκεκριμένο. Συνεχίζω με κούπες. Γενικά κούπες δεν παίρνω πάρα πολύ. Δεν τις πολύ προτιμώ. Παρόλο που κάνω συλλογή, προτιμώ θερμούς, μπουκάλια και αυτά παρά τις κούπες. Βέβαια πήρα κάποιες γιατί είναι για τα 50 χρόνια, οπότε έπρεπε να τα πάρουμε. Είναι πολύ συλλεκτικά τα συγκεκριμένα. Η πρώτη κούπα με την γοργόνιτσα επάνω για χιλιοστή φορά είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι κεραμική, είναι πολύ απλή. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Μόνο το σχήμα της είναι λίγο ιδιαίτερο. Okay, καλή. Δεν θα σχολιάσω κάτι άλλο. Η φοβερή όμως κούπα που είχε ήταν αυτή εδώ πέρα. Με αυτήν τρελάθηκα. Καταρχάς είναι τεράστια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη. Έχει πολύ χώρο μέσα. Και έχει και αυτό όλο σχέδια. Τα βλέπετε που γυαλίζουν τα σχέδιά του. Και έχει και ένα πολύ ωραίο χρυσό λόγο. Και η άλλη που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι μεταλλική, είναι τσίγκινη. Και έχει και αυτή επάνω έτσι διάφορα σχεδιάκια. Καλά, εδώ δεν φαίνεται τίποτα έτσι. Δεν φαίνεται τίποτα. Φαίνεται μια απλή κούπα τέλος πάντων. Ωραία και αυτή. Καλή. Ήτανε καλές αυτές που έβγαλε. Και τελευταίο που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ το κουτάκι. Που τι έχει μέσα, για να το ανοίξουμε. Έχει μέσα, παιδιά, δύο μικρές κουπίτσες. Οι οποίες όμως οι κουπίτσες είναι αυτές εδώ πέρα. Και κοιτάξτε τι ωραία έχουν. Αν τη βάλεις τη μία πάνω στην άλλη, σχηματίζουν τη γοργόνα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία? Βασικά εμένα μου άρεσε που έρχεται στο κουτάκι. Cheers! Πάρα πολύ ωραία, τελειώσαμε με την κολεξιόν αυτή. Πάμε τώρα στην πιο πρόσφατη κολεξιόν που έβγαλε, την καλοκαιρινή 2021 Summer. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί έβλεπα στο εξωτερικό κάτι τέλεια ποτήρια και όταν είδα αυτή που φέρανε εδώ, ξενέρωσα τη μάπα μου. Γενικά έμαθα, μου είπανε ότι άλλα ποτήρια φέρνουν στην Ευρώπη και άλλα στην Αμερική και άλλα Ινδίες, Κίνες κτλ. Έχουμε διαφορετικά ποτήρια και έφερε πάρα πολύ λίγα κομμάτια. Από τη μία λέω πάλι καλά γιατί μάνα μου δεν αντέχω άλλο να δίνω λεφτά για αυτά, από την άλλη όμως ξενέρωσα. Η συλλογή έχει θέμα την πεταλούδα. Λέω εντάξει, πεταλούδα, καλοκαίρι, καμία σχέση. Ας έχει. Τώρα που τα ξαναβλέπω, βέβαια ωραία είναι. Λοιπόν, αυτό το ποτήρι εδώ πέρα, το αγαπώ. Έχει το τέλειο μπλε που πεθαίνω και τρελαίνομαι. Αυτό το μπλε το βασιλικό θα έλεγα και έχει χρυσές πιτσιλιές και διάφανο καλαμάκι. Μ' αρέσει πολύ και γράφει εδώ πέρα Starbucks. Πολύ ωραίο το συγκεκριμένο, βέβαια καθόλου καλοκαιρινό. Θα το έκανα πιο χριστουγεννιάτικο και χειμερινό, όχι καλοκαιρινό. Λοιπόν, το άλλο που έχουν φέρει είναι αυτό εδώ το πλαστικό, το κλασικό Starbucks ποτήρι που έχει μέσα αυτά τα ωραία μπλε σχέδια. Το ροζ εδώ με ξενέρωσε αρκετά βέβαια. Το μπλε εδώ ωραίο, όχι όμως τίποτα ιδιαίτερο, δηλαδή δεν το είπα και είπα λεου. Θα σας δείξω όμως αυτό εδώ πέρα που είναι περσινό. Είναι περσινό καλοκαιρινό. Και όταν το είχα δει, είχα πάθει σοκ και δεν το είχα προλάβει, παιδιά. Και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί αυτό το ποτήρι, πείτε μου, είναι ή δεν είναι τσέντε.
Το intro μου σε ποτήρι είναι αυτό. Παιδιά, δείτε τι φοβερό ποτήρι δεν είχα προλάβει πέρυσι. Και για κάποιο λόγο, μάλλον είχαν πολύ απόθεμα και τα ξαναβγάλανε. Δηλαδή, υπάρχουν, αν πάτε στα Starbucks, σε αρκετά υπάρχει το συγκεκριμένο ποτήρι. Και είναι από την πολύ οικονομική σειρά. Έχουν 13 ευρώ μόνο τα ποτήρια αυτά. Μόνο. Σε εισαγωγικά το μόνο, γιατί εντάξει, είναι ένα πλαστικό ποτήρι. Αλλά είναι τέλειο, είναι tropical, δηλαδή. Ήθελα μια full συλλογή με τέτοια εγώ, για να καταλάβετε. Και το τελευταίο ποτήρι που βγάλαν είναι το butterfly που σας έλεγα με τις πεταλούδες. Πολύ ωραίο που είναι μεταλλικό, πολύ χειμερινό και αυτά τα χρώματα είναι πολύ χειμερινά. Δείτε εδώ πόσο παγωμένα χρώματα έχει αυτό το. Οι πεταλούδες δεν ξέρω αν τις βλέπετε, είναι πολύ artistic βέβαια, δεν είναι ξεκάθαρες πεταλούδες. Ευτυχώς, γιατί δεν θα μ' αρέσει καθόλου αυτό. Μ' αρέσει βέβαια το συγκεκριμένο, δεν είναι κακό, είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε μ' αρέσει το ποτήρι. Είναι ωραίο. Αλλά όχι για καλοκαίρι. Και αφού τελειώσαμε τα ποτήρια, πάμε τώρα. Που πάμε, πάμε για αυτά για τον καφέ. Στους θερμούς για τον καφέ. Λοιπόν, το πρώτο ποτήρι είναι αυτό που είναι το αδερφάκι αυτού εδώ πέρα. Είναι πολύ μικρούλι βέβαια, οπότε βολεύει γενικά. Είναι ρόζε πάνω το καπάκι, ένα παλό. Αλλά αν το δείτε, έχει ποτίσει και αυτό επάνω πεταλούδες. Έχει το logo εδώ πέρα το σημείο. Αλλά είναι και αυτό όλο glitter. Θα προσπαθήσω να τραβήξω κανένα πλανάκι να φαίνεται το glitter, γιατί εδώ δεν φαίνεται. Okay, είναι πολύ cute. Πάμε σε αυτά τα δύο που πραγματικά χωρίς λόγο. Δεν υπήρχε λόγος να βγουν αυτά τα δύο, αλλά τα βγάλανε. Είναι αυτά τα δύο τα μικρούλια, βέβαια από κοντά όταν τα είδα, γιατί στο ίντερνετ που τα βλέπα δεν μου πολύ άρεσαν. Από κοντά μου άρεσαν πάρα πολύ, έχουν πολύ ωραία χρώματα. Είναι δύο απλοί θερμοί, ο ένας γαλάζιος και ο άλλος κίτρος. Αλλά πάνε ωραία μαζί together. Είναι ωραία να είναι διδυμάκια. Μόνα τους, μεμονωμένα λες, οκ. Είναι πιο ωραία μαζί together, φιλαράκια. Και έχουν διαφορετικό καπάκι τα συγκεκριμένα από ό,τι τα άλλα. Δηλαδή για να ανοίξεις να πιεις από την τρύπα, απλά σηκώνεις. Αυτό εδώ πέρα για να πιεις. Κλείνεις, δεν μπορείς να πιεις. Ανοίγεις, μπορείς να πιεις από την τρούπα του. Επόμενος θερμός μεγάλος όμως για καφέ είναι αυτός εδώ πέρα που αυτό έχει λίγο πιο ξεκάθαρες πεταλούδες και έχει και κίτρινα επάνω για να ταιριάζουν με το ποτήρι όπως καταλαβαίνει και γαλάζιο. Πάρα πολύ όμορφο, πολύ artistic, είναι πολύ καλλιτεχνικό το ποτήρι αυτό θα έλεγα. Μ' αρέσει που είναι και μεταλλικό, αλλά. Γενικά, επειδή είναι καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ λόγος να βγάζουν τέτοια ποτήρια. Δηλαδή, αυτά είναι πιο πολύ για ζεστό. Τώρα, για κρύο, να βάλεις κάτι και να το πιεις έτσι, τι να πιεις, την ίστοσες το καλαμάκι. Τώρα, τι να σας πω. Οκ, πάντως είναι πολύ όμορφο το συγκεκριμένο. Τώρα που τα βλέπουμε μονωμένα, κάτι πάει να γίνει. Συνεχίζω με αυτό εδώ πέρα που. Πραγματικά, δηλαδή, σηκώνω το χέρι ψηλά. Είναι άσχετο να βγει αυτό για το καλοκαίρι, δεν μπορώ να το δεχτώ. Αλλά είναι τόσο όμορφο γενικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μπλε του. Μ' αρέσει που είναι και σαν τα πατατάκια, τα ruffles. Αλλά, no reason, όμορφο, ωραίο. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει. Πολύ περίεργο. Μεταλλικό, μπλε μόβ είναι. Πολύ ωραίο. Πάμε σε ένα μπουκάλι, σε έναν θερμό, ο οποίος είναι αυτός εδώ πέρα. Έχει υποτίθεται και αυτός επάνω πεταλούδες, αλλά δεν φαίνονται σχεδόν καθόλου. Ακόμα καλύτερα. Δεν μ' αρέσει πολύ η εκτύπωσή του σε αυτό. Είναι λίγο θαμπό, θα το έλεγα, για κάποιο λόγο. Δεν έχει κάτι σε χρυσόσκονη, κάτι ματ. Είναι τελείως απλό. Μ' αρέσει που έχει λαστιχάκι εδώ πέρα και γράφει Starbucks και από πάνω που έχει λεπτομέρεια γαλάζια, αλλά μέχρι εκεί. Πάμε σε αυτό το ποτήρι που γενικά από ό,τι βλέπω έχει κάνει λίγο χαμό. Γιατί είναι και οικονομικό, αλλά είναι και πάρα πολύ όμορφο. Είναι ένα διάφανο ποτήρι. Έχει εδώ πέρα το logo το Starbucks και α, το βλέπετε. Κάνει αυτά τα χρώματα. Το ειρηδίζον, αυτό το χολό. Περίεργο τέλος πάντων. Είναι πολύ περίεργο το γυαλί του. Δηλαδή τώρα που το βλέπω είναι σαν μόβ από κοντά. Είναι πολύ ιδιαίτερο και το καπάκι του επίσης είναι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί κοιτάξτε πως ανοίγει για να πιεις. Το σέρνεις προς τα εδώ και ανοίγει. Βλέπετε. Κλείνει, ανοίγει σαν δίσκος. Και έτσι ανοίγει όλο. Πάμε σε δύο αξεσουάρ. Το ένα είναι τελείως αδιάφορο, χωρίς λόγο και αιτία. Δύο καλαμάκια πλαστικά που επαναχρησιμοποιούνται. Έχει σε χρώμα μπλε και πιο σκούρο μπλε και εννοείται έχει και το βουρτσάκι του μέσα. Είναι αυτά εδώ πέρα. Και το άλλο που έχω είναι το μπρελόκ. Σας είχα δείξει και σε προηγούμενο βίντεο που είχε βγάλει μπρελόκ και είναι μέσα. Όλο glitter αν το δείτε το συγκεκριμένο και έχει και μια πεταλουδίτσα γιατί είπαμε το θέμα είναι πεταλούδι και είναι κίτρινο το καλαμάκι. Οκ, είναι πολύ απλό αλλά μ' αρέσουν τα μπρελόκ, όχι τα χρησιμοποιώ αλλά είναι ωραία αυτά να τα κάνεις collection. Και το τελευταίο ποτήρι που έχω να σας δείξω, τελειώσαμε κιόλας. Συγγνώμη, δεν μιλάτε τόση ώρα, έχω εδώ πέρα τα φαγητά, τα σουβλάκια, ελπίζω να μην φαινόντουσαν τόση ώρα, τέλος πάντων. Το τελευταίο ποτήρι που έβγαλε το πιο πρόσφατο είναι τούτο εδώ πέρα. Που είναι το πιο οικονομικό που μπορείς να βρεις από Starbucks και το καλύτερο από όλα, παιδιά. Λοιπόν, το ποτήρι το συγκεκριμένο είναι μόνο για κρύο ρόφημα και όταν του βάζεις μέσα κάτι κρύο, αυτά τα λευκά που έχει εδώ πέρα γίνονται όλα χρωματιστά, γίνονται rainbow σαν το καλαμάκι.
Θα σας το δείξω πώς γίνεται για να καταλάβετε. Είναι πάρα πολύ όμορφο το συγκεκριμένο και είναι και πάρα πολύ βολικό γιατί πλένεται και πολύ εύκολα, το κουβαλάς και πολύ εύκολα, ας πιω και λίγο καφέ. Οπότε νομίζω έκλεισε πολύ ωραία με τη συλλογή του Starbucks. Περίμενα κι άλλα να σας πω την αλήθεια να βγάλει, αλλά δεν πειράζει, πάμε τώρα πάλι από χειμώνα. Δεν ξέρω που θα τα φυλάξω όλα αυτά. Θέλω να φτιάξω μια ωραία βιβλιοθήκη που να τα έχει όλα τα ποτήρια. Κάποια στιγμή θα το κάνω και αυτό. Αυτά ήταν όμως. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στο επόμενο part που είναι τα ρούχα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Φύγαμε. Πάμε να δούμε τα ρουχαλάκια μας. Παρακαλώ πολύ να έρθει η γκαρντερόμπα. Τούτε εδώ είναι. Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδιά, θα ξεκινήσω με Asos Haul που είναι λίγα και καλά. Τα περισσότερα τα έχετε δει γιατί τα έχω βάλει ήδη σε βίντεο, αλλά δεν πειράζει, πάμε να τα δούμε και εδώ πέρα. Θα ξεκινήσω με τούτο εδώ το πουκαμισάκι, το πολύ ιδιαίτερο και ωραίο πουκαμισάκι for the summer, θα έλεγα, που νομίζω έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα επάνω, αυτό το ροζ γαλάζιο μαύρο, δεν θα το φανταζόμουν ποτέ, και κάνει και ένα print έτσι, ένα ζευρό λεοπάρο τέτοιο, ένα περίεργο animal print και μ' άρεσε full. Ένα άλλο που δεν σας έδειξα είναι αυτό που φοράω και είναι από Asos και κάτω κάτω έχει λεπτομέρεια λευκή. Πόσο φλωρινιώτης είναι, αλλά δεν έχετε δει ακόμα τίποτα αν σας φαίνεται αυτό φλωρινιώτης. Το επόμενο που έχω είναι αυτό εδώ πέρα, το τιγρέ. Το ωραίο που έχει αυτό το πουκάμισο είναι η υφή του, γιατί είναι σατέν όλο, είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι πάρα πολύ τέλειο για το καλοκαίρι, πολύ αέρνο, πολύ τροσερό και μ' αρέσει που δεν είναι όλο αυτή η υπερβολή, δηλαδή δεν είναι όλο αυτό το τιγρέ ζευρέ, είναι σε σημεία μόνο, δηλαδή εδώ στη μέση μ' αρέσει που είναι μαύρο και το σπάει λίγο. Γι' αυτό το προτίμησα και το διάλεξα, γιατί έχω κουραστεί λίγο μετά animal print, είναι η αλήθεια. Επόμενο που πραγματικά το αγαπάω και ίσως είναι ένα από τα καλύτερα που έχω χωράσει από Asos είναι αυτό εδώ πέρα. Στη φωτογραφία δεν φαίνονταν τόσο ωραίο όσο από κοντά. Αν το δείτε από κοντά κάνει και λίγο σαν το μάρμαρο εδώ πέρα και είναι και αυτό όλο σατέν, είναι πάρα πολύ δροσερό, πολύ μαλακό και εννοείται πάρα πολύ stylish. Αυτό εδώ πέρα δεν το έχω βάλει ποτέ, θα το βάλω κάποια στιγμή. Είναι αυτό και αυτό σατέν, έχουμε πήξει το σατέν. Αλλά ξέρετε τι περίεργο έχει αυτό το πουκάμισο και είναι πάρα πολύ στη μόδα. Είναι ότι δεν κουμπώνει μέχρι πάνω, κουμπώνει μέχρι εδώ. Εδώ είναι το τελευταίο κουμπί που μπορείς να το κλείσεις. Δεν το έχω δοκιμάσει καν να δω πώς μου κάθεται, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είσαι και λίγο μαυρισμένος για να δείξει ωραίο, γιατί είναι, φαίνεται πολύ εδώ το στέρνο, το στήθος τέλος πάντων, οπότε πρέπει να είσαι λίγο μαυρισμένος για να είναι όμορφο, αλλά τα χρώματα του, εντάξει δεν πεθαίνω κιόλας, μην τρελαθούμε, αλλά είναι ok, it's ok. Επόμενο πουκάμισο που νομίζω το έχω βάλει ούτε που θυμάμαι, είναι αυτό εδώ πέρα, ένα απλό φλωράλ με μαύρο, πράσινο και μπλε. Εντάξει, είναι μακριμάνικο, αλλά είναι καλοκαιρινό. Μπορείς να το βάλεις άνετο το καλοκαίρι με το να γυρίσεις τα μανικάκια του. Και το συγκεκριμένο είναι Asos Design. Αυτό όταν το είδα από κοντά δεν μ' άρεσε καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αλλά εννοείται θα το βάλω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Μαντέψτε, σατέν. Έχω πάθει ένα κόλλημα με τα σατέν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο όμως, παιδιά, από κοντά δεν είναι λευκό. Εγώ νόμιζα ότι ήταν λευκό. Κάνει ένα έτσι πολύ απαλό ροζ και μου το χαλάει όλο το πουκάμισο. Έχει και αυτό έτσι αυτά τα σκοινιά όπως το πουκάμισο που φοράω αυτό εδώ πέρα. Δεν μου πολύ αρέσει. Δεν ξέρω, για βάφτιση, γάμο, καλό είναι. Πολύ μακρύ, δεν μ' αρέσει. Θα το βάλω αλλά δεν μ' αρέσει. Πάμε όμως σε αυτό το μπλουζάκι που νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου μπλουζάκια ever και με έχετε ρωτήσει και πάρα πολύ από πού το έχω πάρει και το έχω πάρει από Asos όποιος ενδιαφέρεται. Είναι αυτό εδώ πέρα το μπλε, το έχω βάλει αρκετές φορές που είναι όλο βελουτέ, το μπλε όμως αυτό που έχει, αυτό το μπλε, νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία μπλε που υπάρχουν, είναι ίδιο με το ποτήρι αυτό που σας έλεγα ότι μ' αρέσει πολύ, κοιτάξτε πόσο ίδια είναι, είναι συγκλονιστικά ίδιο και μ' αρέσει το συγκεκριμένο μπλουζάκι γιατί είναι πολύ ωραίο και για βράδυ καλοκαίρι αλλά και για χειμώνα γιατί είναι βελουτέ. Πάμε σε ένα τελείως αδιάφορο γιατί πραγματικά βαριέμαι τώρα, τι είναι αυτό, ένα απλό ροζάκι μπλουζάκι που κάνει έτσι κάποια ξανοίγματα έτσι σαν να έχει σε βαφτεί από τη χλωρένα. Τίποτε ιδιαίτερο, προχωράω παρακάτω γιατί βαριέμαι. Αυτά είχα από Asos, να φύγουν πραγματικά και για να γυρίσουμε το section εδώ πέρα, την καρταρόμπα, για να πάμε σε Shein. Λοιπόν, με το Shein δεν ξέρω πραγματικά γιατί γίνεται αυτός ο χαμός. Γιατί θα έχει πολύ φθηνά θα μου πεις, όμως παιδιά, είναι πραγματικά για να τα βάλεις μία φορά. Δεν είναι για παραπάνω, η ποιότητά του είναι πραγματικά πολύ κακή.
Εντάξει, για μένα που γυρνάω βιντεάκι και θέλω να φοράω πάρα πολλά διαφορετικά ρούχα, είναι ότι πρέπει για να τα βάλω μια φορά. Για κάποιον που θέλει να τα φοράει συνέχεια, να ξεσκίσει που λέμε το ρούχο, όχι, δεν τα προτείνω, τα σέιν, εντάξει, και θεωρώ ότι τα αντρικά τα έχει πολύ ακριβά σε σύγκριση με τα γυναικεία. Καλά, αυτό γίνεται γενικά παντού, για κάποιο λόγο υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, δεν τον καταλαβαίνω, αλλά πρέπει λίγο να το βρουν με τα αντρικά, γιατί είναι ακριβά χωρίς λόγο και αιτία κάποια κομμάτια. Θα ξεκινήσω με τα αμάνικα, το πρώτο που έχω είναι αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι και καλή ποιότητα το συγκεκριμένο, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι έτσι πολύ American style θα έλεγα. Το έχω βάλει κιόλας, το έχετε δει φαντάζομαι σε φωτογραφίες μου στο Instagram και γράφει πάνω night ή light. Night νομίζω γράφει πάνω. Παιδιά, είμαι σίγουρος ότι από μέσα μου δεν θα φύγει ποτέ ο Φλωρινιώτης, θα συνεχίσω να παίρνω kids ρούχα και θα συνεχίσω να μην τα φοράω, απλά να τα παίρνω. Τώρα, θα μου πεις, γιατί το πήρες Δημήτρη αυτό? Θες να σου απαντήσω ειλικρινά? Θες να σου πω αληθινά τα τέτοια, γιατί το πήρα αυτό εδώ, γιατί το πήρα αυτό το holographic, αυτό το αμάνικο, γιατί το πήρα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω γιατί το πήρα. Δεν πρόκειται να το βάλω. Δεν πρόκειται να το βάλω εκτός αν γίνει κάποιο ειδικό event, κάτι συγκλό, κάποιο βίντεο κλιπ, κάτι. Δεν θα το βάλω αυτό. Το αχούρι εδώ, αυτό το χάλι, δεν θα το βάλω. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Είμαι έξαλλος. Πάμε σε άλλο ένα μάνικο, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Ένα μαύρο και έχει αυτές εδώ τους θήνικες, εδώ τα φύλλα τέλος πάντων, και μια κλωστή εδώ πέρα. Τέλεια. Πολύ ωραίο. Τέλειο για το summer, super, προχωρώ. Για κάτι τέτοιο το σέιν είναι ωραίο δηλαδή να αγοράσεις ρουχαλάκια, να τα φοράς έτσι στην παραλία κτλ. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ το jacket που το έχει τσάμπα παιδιά, τσάμπα, ούτε 10 ευρώ νομίζω και πολλά λέω, 5, 5 ευρώ νομίζω το πήρα, 6. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι αντιανεμικό, εντάξει, για την άνοιξη και για το φθινόπωρο, είναι πάρα πολύ ωραίο και μ' αρέσει γενικά εμένα το πορτοκαλί, είμαι fan του πορτοκαλί και είναι σχετικά καλό, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, okay. Αλλά είναι ωραίο. Είναι και λίγο σαν να δουλεύεις στο Δήμο με το συγκεκριμένο jacket, αλλά okay. Α, το έχω ξεχάσει αυτό. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ πέρα το tie-dye, το rainbow tie-dye. Είναι ωραίο για το καλοκαιράκι. Λίγο kits θα το έλεγα. Γενικά, το έχω βαρεθεί το συγκεκριμένο αυτό το print και όλη αυτή τη φάση. Και άλλο αμάνικο βρήκα. Τι έπαθαντε φέτος. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ το ροζάκι, το ωραίο απαλό ροζό σωμόν. Και γράφει επάνω never look back. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα, το έχω φορέσει ήδη νομίζω στο βίντεο με την Αφροδίτη που είχαμε κάνει. Είναι απέσιο, αλλά εμένα μου αρέσει που είναι απέσιο, έχει αυτό εδώ τη γλίτσα, έχει το χρώμα της γλίτσας, της slime. Πολύ κακό, αυτό μου είναι πολύ κακό, είναι σαν πιτζάμα. Για πιτζάμα είναι ό,τι πρέπει η υφή του. Αλλά για ρούχο κανονικό όχι, είναι κακό, είναι πολύ κακό. Και πάμε τώρα στα πουκάμισα. Λοιπόν, το πρώτο πουκάμισο είναι αυτό εδώ πέρα, το έχω φορέσει με την τουτουλίτσα. Πολύ περίεργο για πουκάμισο, δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο, έτσι, είναι σαν βρώμικο, σαν να έχεις πέσει στις λάσπες. Απέσιο, αν το καλοσκεφτείς, καλούτσικο για τα λεφτά του. Πάμε σε ένα κλασικό έτσι με prints, με λουλουδάκια που κοντεύω να ξεράσω πια, δεν αντέχω άλλο, αλλά τι να κάνουμε, τα αγαπάμε. Είναι αυτό το πουκαμισάκι που έχει πάνω ό,τι λουλούδι θες εδώ πέρα σε πορτοκαλί, το έχει εδώ πέρα. Οκ, okay, κοντομάνικο, δεν πεθαίνω. Πάμε σε αυτό όμως το πουκάμισο, το οποίο δεν το έχω φορέσει κιόλας και είναι από τα πιο περίεργα που έχω δει σαν υφή, γιατί πάει να κάνει το σατέν, αλλά δεν είναι και σατέν. Πάει να κάνει το χνουδωτό, αλλά δεν είναι και χνουδωτό. Δεν θα το καταλάβετε προφανώς γιατί δεν φαίνεται στην κάμερα. Είναι όμως πάρα πολύ μαλακό, είναι πάρα πολύ απέσιο, είναι πολύ φθινοπορεινό που έχει αυτά τα χρώματα, δηλαδή για Halloween αυτό ας πούμε, για pumpkin spice latte είναι πολύ ωραίο. Για καλοκαίρι δεν μου πάει τόσο πολύ, είναι η αλήθεια αυτό. Αυτό όμως που αγάπησα πιο πολύ απ' όλα και το έχω φορέσει έξω και με έχουν ρωτήσει κιόλας που το έχω πάρει, είναι αυτό το πουκάμισο. Αυτό το πουκάμισο, ναι. Είναι τέλειο. Έχει τέλεια prints, έχει τέλεια υφή. Είναι καλό πουκάμισο. Αυτό είναι να σου τύχει στο σέιν βασικά. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ μπόχο το στυλ του. Τα σχέδια που έχει είναι μπόχο. Αλλά είναι τέλειο για το καλοκαίρι το συγκεκριμένο. Παρόλο που έχει αυτά τα πορτοκαλί. Πάμε σε αυτό το πουκάμισο εδώ πέρα που εντάξει, μοιάζει λίγο πολύ με το άλλο. Είναι σατέν. Εννοείται. Και αυτό εδώ πέρα, ωραίο. Πιο πολύ μου αρέσουν αυτά τα χρώματα για καλοκαίρι που κάνουν πιο πολύ μπεζ. Παρά τα άλλα τα έντονα είναι η αλήθεια. Αυτό είναι πιο summer, πιο νησί. Και τώρα ξεκινάμε με τα σετάκια που ξέρετε ότι έχω κόλλημα με τα σετάκια. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι set πάνω κάτω. Είναι το πουκάμισο και ταυτόχρονα έχει και το η βερμουδίτσα του. Οπότε είναι ένα σετάκι όλο μαζί. Ξέρετε γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα set
πρώτον τα θεωρώ πάρα πολύ για κάποιο λόγο sexy, για κάποιο λόγο και αιτία. Και δεύτερον, με βγάζουν από τη δύσκολη θέση του να κάτσω να συνδυάσω. Οπότε με βολεύουν πολύ στο να ντύνομαι. Δηλαδή το βάζω αυτό, δεν σκέφτομαι τι θα βάλω, έτοιμος, έφυγα. Και εννοείται μπορείς να τα βάλεις και ξεχωριστά, έτσι. Δηλαδή το βάζεις με κάτι άλλο αυτό από κάτω και το κάτω με κάτι άλλο από πάνω. Πάμε σε αυτό το πουκάμισο που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ πέρα. Εγώ το ονομάζω το συγκεκριμένο πουκάμισο, το πουκάμισο του Άδη, γιατί μου θυμίζει τις φωτιές που έβγαζε ο Άδης στον Ηρακλή. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίες οι φωτιές που έχει. Μ' αρέσουν αυτά πολύ. Και βρήκα και ένα παρόμοιο, θα έλεγα, παντελονάκι βερμουδίτσα. Δεν είναι τα ίδια χρώματα βέβαια. Αυτό έχει μπλε, ενώ αυτό έχει γαλαζοπράσινο. Πάει όμως. Αν το βάλεις μαζί, πάει. Το λες και σετάκι πάνω κάτω. Αυτό το πουκάμισο πραγματικά δεν ξέρω γιατί το πήρα. Είναι πολύ καλοκαιρινό βέβαια. Δείτε το. Είναι καλοκαιρινό. Είναι κιτρινάκι. Αλλά μου θυμίζει όταν το είδα από κοντά, τη γάβδο. Και δεν μ' άρεσε καθόλου που μου θύμισε τη γάβδο αυτό το πουκάμισο. Και κατάλαβα γιατί μου θυμίζει τη γάβδο. Γιατί η υφή που έχει είναι αυτό το. Πώς να το πω τώρα, το λινό. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Το κακό το. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θα φανώ κακός τώρα. Όχι, δεν θα μιλήσω. Άλλο ένα σετάκι που πήρα και μ' αρέσει πάρα πολύ είναι αυτό εδώ πέρα και έχει πουκάμισο και παντελόνι, βερμουδίτσα. Η ποιότητά του απαράδεκτη, κλωστές από παντού πετάνε, είναι σκέτο νάιλον, αλλά είναι τέλειο. Για μια φορά το βάζεις αυτό, κάνεις την έξοδό σου το summer στο νησί και είσαι έτοιμος. Δεν θες κάτι άλλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και τα χρώματά του μου αρέσουν πολύ. Πολύ πορτοκαλί έχω πάρει τώρα που το βλέπω. Και τέλος πήρα αυτή τη βερμούδα. Έλα, βερμούδα. Είναι αυτή εδώ πέρα η μπες. Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα τι σας λέω. Ενώ στο site φαινόταν τέλεια, από κοντά είναι απαραδεκτή. Είναι χάλια, φεγγίζει πάρα πολύ από μέσα. Δηλαδή θα φαίνεται όλο το σόβρακό μου, πραγματικά, από αυτό το πράγμα. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνω για να μην φαίνεται το σόβρακό μου με το συγκεκριμένο. Ξέρετε τι θα κάνω, θα το βρω για πιτζάμα. Γιατί κατά τα άλλα είναι ωραία βερμουδίτσα, δεν είναι κακιά. Και αφού τελειώσαμε από σέιν, συνεχίζω τώρα με μπέρσκα. Δύο πραγματάκια που πήρα από τα Μπέρσκα είναι αυτά εδώ τα τζάκετ, γιατί τα είχε προσφορά. Για να καταλάβετε, τα πήρα 11,99€ το ένα, δηλαδή 12€. Το ένα είναι αυτό το σάπιο μήλο, κάνει και λίγο μεταλλικό αν το δείτε, και το άλλο είναι αυτό το γαλάζιο, και αυτό ακριβώς το ίδιο σε άλλο χρώμα. Μ' άρεσαν πολύ και λέω ευκαιρία είναι, γιατί γενικά δεν έχω πολλά τέτοια τζάκετ. Το άλλο όμως που βρήκα και χάρηκα πάρα πολύ όταν το είδα είναι εδώ πέρα. Και θα μου πεις τι σας αρέσει εδώ πέρα από αυτό. Θα σας πάω μακριά, λίγο να το δείτε όλο. Είναι ολόσωμη φόρμα, καλοκαιρινή ολόσωμη φόρμα παιδιά. Σαν να πουλάω χαλιά σαν τη μυρωράκι κάνω, έλα παιδιά. Και μ' άρεσε πολύ γιατί έψαχνα ολόσωμη φόρμα, έψαχνα με μακρύ παντελόνι. Αλλά και για καλοκαιρινή μου αρέσει. Βέβαια, δεν είναι τίποτα φοβερό που το έβαλα. Είναι λίγο περίεργο γιατί έχει πολύ μεγάλα παντζάκια κάτω. Αυτό είναι το small, σκεφτείτε. Αλλά αν το στενέψω λίγο, γυρίσω μανίκι, γυρίσω παντζάκι, κάτι γίνεται. Και το έχει σε πάρα πολύ καλή τιμή κιόλας για όλο αυτό εδώ το ματζαφλάρι. Και είναι λίγο χοντρό βέβαια, οπότε πρέπει να έχει λίγο ψύχρα για να το φορέσεις. Αλλά το φοράς και δεν βάζεις κάτι άλλο, δεν ψάχνεις παντελόνια κτλ. Έχει και λάστιχο, έχω να σας πω πίσω, οπότε κάνει και μέση, δεν είναι ένα μονοκόμματο πράγμα. Εντάξει, και το φερμουάρ του φτάνει μέχρι τα παυτά σου, μέχρι εδώ χάμω. Και τέλος, τελευταίο από ρούχα έχουμε Calvin Klein. Και έχω μόνο ένα πράγμα, τα λέτε νευρακιά, δεν θα σας δείξω και τα βρακιά τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Πήρα ένα πουκάμισο, τελείως απλό, είναι αυτό εδώ πέρα. Το μαύρο, το πουκάμισο. Αν δείτε εδώ πέρα γράφει Calvin Klein Jeans και εδώ πέρα το ίδιο στο μανίκι. Και εδώ κάτω το γράφει. Μ' αρέσει όμως αυτό το πουκάμισο γιατί γενικά όποιο πουκάμισο είναι έτσι τζινοειδές, θα το έλεγα, αυτό το χοντρό το ύφασμα, κάθεται πιο ωραία στο σώμα. Δηλαδή σε κάνει λίγο πιο ντούκι να το πω, γιατί φουσκώνουν τα μανίκια ωραία όσο πρέπει. Δεν είναι αυτό που σε κάνουν τελείως τσιλιμπίθρα όπως αυτά τα πουκάμισα. Και αυτό το τσίμπησα, αυτό το πουκαμισάκι, το Calvin Klein. Γενικά κάτι έχω πάθει λεφτά με Calvin Klein. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ρουχαλάκια του. Γι' αυτό το άρπαξα. Για κάποιο λόγο βαράνε συναγερμοί, αλλά δεν μας τοεί αυτό. Ας κάνω πέρα. Για να ολοκληρώσουμε με skin care και beauty. Αλλά έχω ωραία να μείνετε άντρες γυναίκες. Πάμε. Όπα! Δεν τελείωσα ακόμα. Ξέχασα το πιο βασικό να σας δείξω από ρούχα. Είναι παντόφλες και ξέχασα να σας δείξω τις νέες μου παντόφλες, το νέο μου απόκτημα, το νέο μου καμάρι. Κάτι παντόφλες Versace που πήρα. Είστε έτοιμοι να τις δείτε, γιατί πραγματικά είμαι ερωτευμένος με παντόφλα, βεβαίως. Εζώ. Δεν μπορώ. Αγαπώ. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχει υπάρξει. Έχει μέχρι και εδώ τη μέδουσα.
πατού Versace για όποιον δεν το καταλαβαίνει, για να του βγάλει στα μάτια. Κάτω η μέδουσα, πάνω η μέδουσα και είναι και χρυσή εδώ. Ολόκληρη γκουμούτσα εδώ πέρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι τέλειες. Και έρχονται παιδιά, έχω να σας πω, μέχρι σε σατέν. Πώς το λένε, σακουλάκι για να τις φυλάς μέσα. Πόσο τέλειο. Ήρθα, επέστρεψα. Πάμε να δούμε τι καλούδια έχουμε εδώ. Με τι να ξεκινήσω όμως άραγε. Ας ξεκινήσω με Sephora. Πήρα κάποια καλούδια από Sephora. Γιατί είχα και πολύ καιρό να ψωνίσω, είναι αλήθεια, από Sephora. Γιατί επέστρεψε ένα προϊόν καινούριο που αγαπώ και έπρεπε να το πάρω, οπότε πήρα και άλλα δύο πραγματάκια. Θα ξεκινήσω με Clinique, που σας έχω πει ότι την αγαπώ πάρα πολύ την Clinique, και για αυτούς που έχουν λιπαρή επιδερμίδα είναι νομίζω ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πήρα για άλλη μια φορά, είναι το δεύτερο μπουκάλι που παίρνω, τόνερ που έχει Clinique. Είναι το Anti-Blemish Solution, είναι αυτό που το κουνάς για να πάει παντού η άργυλος φαντάζομαι που έχει μέσα για να σε κάνει matte. Και έχει και λιγόνο πνευματάκι αυτό, παρόλο που δεν κάνει, έχει λιγόνο πνευματάκι, αλλά είναι για αυτούς που έχουν λιπαρή επιδερμίδα ό,τι πρέπει. Και ευχαριστώ την Κωνσταντίνα να πω, γιατί μου τα έμαθε αυτά. Είναι αυτό εδώ πέρα, οπότε το αγαπώ. Και πήρα τον αντίστοιχο αφρό καθαρισμού προσώπου. Τελειώνω κιλά εγώ καθαριστικά προσώπου, έχω να σας πω. Οπότε ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω αν είναι καλό, φαντάζομαι θα είναι όμως πολύ καλό. Είναι αυτό εδώ πέρα. Έχω δοκιμάσει το gel που έχει. Τον αφρό δεν τον έχω δοκιμάσει από Clinique. Για τρίτη φορά, παιδιά, πήρα από Sephora που τα φέραν επιτέλους στην Ελλάδα τα The Ordinary. Επιτέλους, παιδιά, ήρθα στην Ελλάδα γιατί έπρεπε να τα παραγγείλεις μόνο από εξωτερικό. Λοιπόν, πήρα από The Ordinary για τρίτη φορά που σας είπα το primer που έχει. Σαν το primer από The Ordinary, νομίζω δεν θα υπάρξει κανένα άλλο. Είναι μακράν το καλύτερο. Και η υφή του είναι υγρή, αλλά γίνεται σαν σιλικόνη επάνω στο δέρμα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λέγεται The Ordinary High Spertability Fluid Primer. Είναι αυτό εδώ. Για άντρες γυναίκες είναι must have. Θέλω να σας δείξω και αυτό εδώ πέρα που μου βάλανε από Clinique. Είναι ένα κουτάκι το οποίο είναι μέσα γεμάτο δειγματάκια από Clinique. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, να βάζουμε, να δοκιμάζουμε, να δούμε αν είναι καλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Πάμε τώρα στο λόγο για τον οποίο αγόρασα από Sephora. Είναι διότι η αγαπημένη μου μάρκα που ξέρετε και αγαπώ, δηλαδή η Sol de Janeiro, έβγαλε νέα κρέμα. Δεν αγόρασα όμως την κρέμα που έβγαλε, αγόρασα το άρωμα που έβγαλε, το body spray. Αυτό εδώ πέρα είναι το ροζ το καινούριο, για να καταλάβετε. Αντί για το πορτοκαλί βγάλαν το ροζ και λέγεται Brazilian Crush Cheirosa 40. Το συγκεκριμένο έχω να σας πω ότι είναι και για τα μαλλιά και για το σώμα. Όταν το μύρισα, τώρα πεθαίνω, δεν μπορώ, πεθαίνω. Όταν το πρωτομύρισα, δεν τρελάθηκα. Κάτι μου θύμιζε. Στη συνέχεια όμως, παιδιά, το αγάπησα. Είναι, θα έλεγα, λίγο πιο γυναικείο από το πορτοκαλί που έχουνε, αλλά είναι εξίσου iconic άρωμα και το αγαπώ. Και πεθαίνω, παιδιά. Δεν υπάρχει σε όλη την Τζανέρο τα πράγματα που βγάζει. Είναι όλα. Τι να σας πω. Την κρέμα όμως θα τη δούμε λίγο αργότερα, γιατί την έχω αγοράσει από αλλού. Και το τελευταίο που αγόρασα από Sephora είναι πάλι από Sol de Janeiro. Αγόρασα την Sol de Janeiro Brazilian Nude Cream. Είναι αυτή εδώ πέρα η κρέμα. Και θέλω να σας τη δείξω κιόλας, γιατί νομίζω ότι έχει από τα πιο ωραία packaging που έχω δει. Είναι αυτή εδώ. Είναι κρέμα σώματος, η οποία όμως έχω να σας πω ότι είναι χωρίς καθόλου άρωμα. Είναι σκέτη ενυδατική κρέμα, οπότε για αυτόν που δεν θέλει κάποιο άρωμα, νομίζω ότι είναι το πιο κατάλληλο πράγμα η συγκεκριμένη. Και είναι και πάρα πολύ μεγάλη συσκευασία της. Δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα, θα την ανοίξω τώρα να την δοκιμάσω. Και νομίζω ότι έπρεπε να την αγοράσω, γιατί είναι από τα λίγα πράγματα που δεν είχα πάρει από Sol de Janeiro. Τέλος, μου βάλε μέσα το Sephora δώρο αυτό εδώ το κουτάκι, το τέλειο, πολύ σκληρό, γεμάτο δειγματάκια. Μπράβο τους, όχι μπράβο τους. Έχει και ωραίες συσκευασίες, travel size θα έλεγα. Δεν είναι αυτά τα δειγματάκια που είναι μόνο σε τέτοια σακουλάκια, δεν μπορώ αυτά τα δειγματάκια καθόλου. Που και αυτό για να ξέρετε είναι τα patches για τα σπυράκια, δεν είναι κρέμα. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα δείγματα έρχονται σε τέτοιες συσκευασίες. Συνεχίζω τώρα με φόρεο. Μου στείλαν παιδιά την οδοντόβουρτσα. Την ήθελα πάρα πολύ αυτή την οδοντόβουρτσα. Βασικά ήμουνα στο τσακ κάθε φορά να την αγοράσω μόνος μου και τελικά μου τη στείλαν ευτυχώς. Είναι οδοντόβουρτσα που έχουν και θα σας τη δείξω. Η συγκεκριμένη λέγεται Isa 2. Είναι cool black, έτσι λέγεται, είναι αυτή εδώ πέρα. Και είναι λαστιχένια η κεφαλή του, είναι από σιλικόνη. Και έχω να σας πω ότι δονείται να πατήσεις το κουμπί σου. Τώρα δονείτε, δεν το ακούτε, και μπορείς να το χαμηλώνεις και να το δυναμώνεις. Και έχω να σας πω ότι με μια φόρτιση κρατάει 365 μέρες. Δεν χρειάζεται να την ξαναφορτίσεις, δηλαδή για ένα χρόνο σου κρατάει η οδοντόβουρτσα. Τη δοκίμασα. Δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει κάτι καλύτερο, μπορεί να είμαι υπερβολικός γιατί είναι μια οδοντόβουρτσα, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, είναι
τέλεια. Είναι τέλεια γιατί έχει αυτή την κεφαλή στην οποία μπορείς να πας πολύ στα ούλα σου και να μην τα τραυματίσεις και να τα καθαρίσεις πολύ καλά. Πραγματικά είχε διαφορά, δεν σας κάνω πλάκα. Ο τρόπος που καθάρισε τα δόντια είχε διαφορά, είναι φοβερή. Όποιος μπορεί και θέλει, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβή, σας προτείνω να την αγοράσετε, είναι top of the top. Συνεχίζω με PR τώρα, είναι το συγκεκριμένο. Μου στείλανε από Youth Lab και εννοείται, επειδή έχουμε καλοκαίρι, μου στείλανε το Sun and After Sun Value Set. Είναι ένα σετάκι που έχει για το καλοκαίρι, που έρχεται σε αυτό το υπέροχο τσαντάκι, που κοιτάξτε πως φωσφορίζει, τέλειο. Και έχει μέσα Daily Sunscreen Cream, έχει αντιλιακή κρέμα προσώπου, έχει αντιλιακό σώματος και έχει και το After Sun. Το After Sun είναι αυτό εδώ πέρα, έχει από τα καλύτερα After Sun Youth Lab, το έχω δοκιμάσει, είναι φοβερό, όπως και η αντιλιακή προσώπου με δίχτυ προστασίας 50 είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχω δοκιμάσει όμως αυτό εδώ πέρα, που είναι για το σώμα με δίκτυ προστασίας 30. Θα το δοκιμάσω, αλλά φαντάζομαι θα είναι και αυτό εξίσου καλό. Είναι ένα σετάκι που το παίρνεις και δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο για το καλοκαίρι, είσαι κομπλέ νομίζω. Συνεχίζω με Beauty Pin, τα κορίτσια μου από τη Θεσσαλονίκη, που τελευταία έχουν φέρει μια εταιρεία Defluff και σας το έχω ξαναπεί, και είναι πάρα πολύ οικονομικά τα προϊόντα τους και πάρα πολύ καλά, γιατί αυτά που έχω χρησιμοποιήσει τα προηγούμενα μου έχουν στείλει ήταν όλα φοβερά. Και αυτή τη φορά μου στείλανε, για άλλη μια φορά τους το ζήτησα εγώ, γιατί πραγματικά είναι το καλύτερο face scrub που έχω χρησιμοποιήσει, είναι αυτό εδώ πέρα με το kiwi. Παιδιά, νομίζω είναι από τα καλύτερα scrub προσώπου, μ' αρέσει γιατί είναι δυνατό, μην το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα, δεν είναι ανάγκη, μια φορά τη βδομάδα είναι υπέρα αρκετό γιατί είναι αρκετά χοντρή η κόκκι του, αν και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και παραπάνω, και μ' αρέσει γιατί κάνει και για τα χείλη το συγκεκριμένο και μυρίζει kiwi, full kiwi, σαν να έχεις βάλει 10 κτηνίδια εδώ μέσα. Η επόμενη που μου στείλανε είναι μια κρέμα, η Morning Cappuccino, και είναι κρέμα ημέρα στην ουσία, είναι για το πρωί να ξυπνάς και να μυρίζει καφέ, τέλειο που μυρίζει καπουτσίνο. Συνεχίζω με toner προσώπου και λέγεται Tonic Dew Twarzy Face Toner, αν το είπα σωστά. Είναι αυτό, δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα τα toner, θα τα δοκιμάσω. Είναι όλα, έχω να σου πω, vegan, quality free κτλ. Και τέλος μου έχουν βάλει scrub σώματος, το συγκεκριμένο είναι με άρωμα coffee caramel. Καραμέλα καφέ, αυτά από Beauty Pin. Μπείτε να τα τσεκάρετε, έχει πάρα πολλά για ό,τι θέλετε. Σώμα, πρόσωπο, μάτια κτλ. Πάμε τώρα σε κάτι από εξωτερικό. Όπως σας είπα, την κρέμα τη Sol de Janeiro δεν την έβρισκα στην Ελλάδα. Οπότε αναγκάστηκα όταν πρωτοβγήκε την αγορά από εξωτερικό. Και τη βρήκα στο Look Fantastic από Αγγλία. Οπότε έκανα παραγγελία για να το πάρω. Και μου ήρθε, ευτυχώς δεν πλήρωσα και τελωνίο. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ και την Παναία. Και για να δούμε τα καλούδια εδώ πέρα. Δεν πήρα μόνο την κρέμα, εννοείται, εντάξει. Η κρέμα είναι αυτή εδώ, είναι το αντίστοιχο το άρωμα σε κρέμα, μυρίζει ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχουν παιδιά οι κρέμες από Sol de Janeiro, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη, έτσι. Είναι πραγματικά ό,τι πιο top και είναι και πολύ μεγάλη συσκευασία του. Πήρα όμως και body scrub για το σώμα, το οποίο είναι με το κλασικό το άρωμα Sol de Janeiro που ξέρετε, φαντάζομαι που ξέρετε, που είναι στην κίτρινη συσκευασία, είναι αυτό εδώ πέρα. Μια μέρα εγώ θα την παντρευτώ αυτή τη μυρωδιά. Νομίζω ένα από τα καλύτερα lip balm που έχω δοκιμάσει είναι από Sol de Janeiro, αλήθεια σας το λέω, που έχει και το άρωμα το ίδιο με την κρέμα, την κίτρινη. Και είναι αυτό εδώ πέρα, είναι ολόκληρη μπομπόνα, είναι από τα πιο μεγάλα lip balm που έχω δει, όχι σε ποσότητα, αλλά στο πλάτος που έχει, δηλαδή δείτε πόσο μεγάλο είναι, είναι για να έχεις τεράστια χείλη, γιατί αυτός που έχει μικρά χείλη δεν μπορεί να το βάλει αυτό το πράγμα, να κάνει τίκι τίκι έτσι, αλλά παιδιά πραγματικά είναι από τα καλύτερα lip balm και πιστέψτε με, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά. Το συγκεκριμένο λέγεται Brazilian Kiss, Sol de Janeiro, και ήρθε σε αυτό το σετάκι που έχει μέσα και άρωμα. Το κλασικό, ξέρετε, αυτό εδώ πέρα, σαν το body scrub που σας έδειχνα, εντάξει. Αυτό είναι ωραίο για travel size να το παίρνεις και μαζί σου. Και το τελευταίο που πήρα, που αυτό πραγματικά δεν το έβρισκα πουθενά, παιδιά, πουθενά, το βρήκα μόνο στο Look Fantastic, είναι αυτό εδώ το άρωμα που έχουνε και είναι συλλεκτικά τα συγκεκριμένα, τα φέρνουν πολύ σπάνια. Είναι το Brazilian Crush Τσεϊρόσα, το νούμερο 71. Αυτό δεν ήξερα καν πώς μυρίζει και πώς θα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, πώς μυρίζει και πώς είναι. Είναι λίγο πιο χειμωνιάτικο, θα έλεγα. Πιο cookies, πιο βανίλια, πιο μπισκότο, πιο μπισκοτένιο βασικά. Για χειμώνα είναι πιο ωραίο αυτό αντί τα υπόλοιπα. Και είναι και αυτό για σώμα και μαλλιά. Και θα κλείσω με φαρμακευτικά προϊόντα που αγόρασα και πρόσφατα κιόλας. Πάμε να τα δούμε. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα που είναι από την εταιρεία Blue Scents Natural Cosmetic. Δεν την ήξερα να πω την αλήθεια εγώ αυτήν την εταιρεία, αλλά πήγα ξαναπάρει. Είναι αυτά τα αρωματικά χώρου με τα stick
Πήρα ένα και το έβαλα στο δωμάτιο και πραγματικά μύριζε όλο το δωμάτιο. Έπαθα σοκ, οπότε πήρα κι άλλη μυρωδιά, πήρα άλλο άρωμα, πήρα με citrus tea woody mask, λέγεται white infusion το συγκεκριμένο, είναι αυτό εδώ πέρα, έχει 18,90. Γενικά αυτά είναι λίγο ακριβά, αλλά για τέτοιου είδους προϊόν δεν είναι πολύ ακριβό, έχω να σας πω. Και για τα λεφτά του αξίζει, γιατί μυρίζει. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτήν την εταιρεία, την Blue Scents, έχω να σας πω. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας πήρα και αυτό εδώ πέρα, που είναι από την ίδια εταιρεία, το οποίο είναι σαπούνι, στερεό σαπούνι, έχει δύο μέσα. Αν τα δείτε, δύο μπάρες σαπουνιού, οι οποίες είναι για το σώμα και το πρόσωπο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι τα πήρα για τα χέρια, αλλά θέλω να το πω, μυρίζει τέλεια, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Θέλω να το δοκιμάσω και στο σώμα και στο πρόσωπο να δω πώς είναι. Το συγκεκριμένο είναι με άρωμα Red Berries. Αυτά τα βρείτε στο φαρμακείο, φαντάζομαι, από την Blue Scents. Και το τελευταίο που πήρα από αυτή την εταιρεία είναι ένα body mist για το σώμα, ένα άρωμα σώματος, το οποίο λέγεται Club Tropicana. Iconic το όνομά του. Να σας πω την αλήθεια μου, γιατί δεν το μύρισα, το πήρα ιντερνετικά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι τόσο πολύ εγώ, γιατί μου βγάζει πάρα πολύ φρούτα καλοκαιρινά, μου βγάζει πολύ μπανάνο τέτοιο, οπότε δεν πεθαίνω. Μ' αρέσει πιο πολύ για μυρωδιά χώρου, αλλά για κάποιον που του αρέσουν αυτά τα φρουτόδες, τα αρώματα, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει και για καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ καλό. Και έχω να σας πω ότι κρατάει η μυρωδιά του, γιατί το έβαλα και κρατάει, για body spray είναι καλό. Συνεχίζω τώρα με Pantheon Extra. Πήρα από Pantheon Extra καθαριστικό προσώπου, το οποίο λέγεται Face Cleansing Gel, ζελέ καθαρισμού προσώπου, και έχει μέσα Pantheon Allantoin Chamomile. Είναι το απλό, φαντάζομαι, που έχει αυτή η σειρά. Λοιπόν, το δοκίμασα. Είναι τέλειο. Είναι φοβερό. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά καθαριστικά προσώπου. Είναι ίσως ένα από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει. Όποιος το έχει, όποιος το πάρει, θα δει ότι με το που βρέχει το πρόσωπό του και βγάζει τον αφρό, πόσο μαλακό αφήνει το πρόσωπο και πόσο βελούδινο. Δεν ξέρω τι στο καλό έχει μέσα και το κάνει τόσο απαλό, αλλά είναι φοβερό και πολύ ελαφρή η σύνδεσή του και χωρίς αρώματα και τέτοια. Και θα συνεχίσω με ένα αποσμητικό, το οποίο, παιδιά, ήθελα να δοκιμάσω γενικά, γιατί ήταν λίγο τσιμπημένη η τιμή του για αποσμητικό, έχει 11 ευρώ. Είναι αυτό εδώ πέρα το VC, που είναι για 48 ώρες, ενυδάτωση και προστασία και από την κακοσμία κτλ. Λοιπόν, δεν μυρίζει καθόλου, είναι τελείως άοσμο, δεν έχει μυρωδιά καθόλου, αλλά το έβαλα, το δοκίμασα και όντως, παιδιά, έκανε δουλειά. Με τα άλλα τα αποσμητικά τύπου Dove Nivea, που είναι σε σπρέι που έβαζα τόσα χρόνια και τόσο καιρό, έχω να σας πω ότι στην μία μέρα εμένα μου μύριζαν. Με αυτό δεν μυρίζουν. Δεν μυρίζει ούτε άρωμα, αλλά ούτε αυτή η υδροτήλα. Εντάξει, οπότε είναι καλό. Είναι πολύ καλό και είναι, λέει, ειδικό κιόλας για αυτούς που ξυρίζονται στις μασχάλες για να κάνει ενυδάτωση και να προστατεύει το δέρμα. Το έχω αγαπήσει. Αλήθεια. Και τέλος, έχω ένα προϊόν από Chlorane. Δεν την ξέρω αυτήν την εταιρεία, αλλά το πήρα γιατί το έχει σε πολύ καλή τιμή. Είναι micellar water, καθαριστικό προσώπο. Θα μου πεις τώρα εσύ, Ρέτσε, δεν το θες αυτό. Θα σας πω, επειδή γενικά εγώ έχω λιπαρό πρόσωπο και θέλω να το νιώθω καθαρό πριν κοιμηθώ, αν βαριέμαι καμιά μέρα να πλύνω το πρόσωπό μου, με ένα βαμβακάκι το καθαρίζω με αυτό. Το ξέρω, δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά στη χειρότερη είναι μία λύση και αυτό, να καθαρίσεις το πρόσωπό σου. Το δοκίμασα, είναι αρκετά καλό, δεν αφήνει έτσι λιπαρότητα, οπότε για μας τους λιπαρούς, που έχουμε λιπαρή επιδερμίδα, είναι αρκετά καλό. Παιδιά, τέλος, φινίτο. Αυτό ήτανε το χον, θα ξανακάνω όταν ξαναμαζευτούν πολλά πραγματάκια. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι εδώ. Θα βρείτε κάποια link που μπορώ να σας βάλω στην περιγραφή από κάτω, όπως και τα parts στο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και από μένα και από τα Sol de Janeiro. Φιλάκια πολλά, παιδιά. Γεια σας. Get the point, get the best, get the point, get the point, get the best.